από τα δύο μέλη που θα ερχόταν από τον Άγιο Γιώργιο, η Μαθίας, χθες το βράδυ μας άφησε. Ένα παλικάρι 30 χρονών, ο Γρηγόρης ο Τρούπκος, ο πρώτος τάδας του παλιού μας του παίκτη του Θωμάτου Τρούπκου. Το καημένο το παιδί από τα 18 παντευόταν με τον καρκίνο. Χθες το βράδυ την ώρα που έπρεπε τον αγώνα της Ελλάδας με την Βοσνία κατέληξε. Και τα παιδιά μας ειδοποίησαν εξημερώματα ότι φυσικά δεν θα έρθουν. Εμείς θα παραταθούμε στην κηδεία σήμερα 5 η ώρα. Και ο Γρηγόρης ήταν από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό σήμερα, πολλοί με ρωτήσανε, εσύ αφού είναι Παοξίδες, Αργιανοί, Ολυμπιακοί, πώς θα γίνουν αυτό. Ο Γρηγόρης εδώ και 2,5 χρόνια που κάνουμε μια αδελφοποίηση της ομάδας με τον Άγιο Γεώργιο Βέρειας, όχι μόνο έγινε Απόλλων, όχι έκανε και άλλους Απόλλων, αλλά είχε κάθε χρόνο διαρκεία στην ομάδα, βοηθούσε με ημερολόγια και ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαμε κάνει με την ομάδα. Και ας μην ήταν και πόντιος. Πραγματικά θέλουμε και εμείς να κάνουμε κάποια στιγμή κάτι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα συναντηθούμε με τα παιδιά από τον Άγιο Γεώργιο. Όπως είπα στην αρχή, αυτό ήταν ένα όνειρο αυτό που κάνουμε σήμερα πολλών ετών. Εγώ μικρός ήμουν δεκαετία του 80, επί εποχής Χάρη Κλίν, που πρώτη φορά που το άκουσα να γίνει ο Απόλλων η ομπρέλα όλων των ποδιακών σωματείων και των ομάδων που λέγονται Απόλλων. Γίνανε κάποιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια από τον κύριο Χαραλαμπίδη, σύστηξη σχέσεων με τον Απόλλων Πευκοδάσος, από τον κύριο Ανατολίτη, με τον Απόλλων Κρύας Βρύσης, με τον Απόλλων Αγίου Γεωργίου Ημαθίας. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή που ο Απόλλων πραγματικά υπό την καθοδήγηση των αδερφών Καλαϊτζίδη είναι και δυνατός και ξέρει τι, που πατάει και που βρίσκεται, να κάνουμε το βήμα αυτό και να βάλουμε κάτω από την ομπρέλα μας όλα τα σωματεία που έχουν καταγωγή από τον πόντο, αλλά και πολλά από αυτά που δεν έχουν καταγωγή από τον πόντο, που έχουν απολωνιστές εις διοικείς. Οι δυνάμεις ειδικίας μας είναι μικρές, δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς όπου μας πάνε τα μέλη μας, εκεί θα πάμε το καράβι. Έχουμε κάποια πράγματα που θα πούμε στους υπεύθυνους των ομάδων που έχουν έρθει σήμερα. Από εκεί και πέρα πιστεύω όμως ότι με τη συνεργασία και του ερασιτέχνη Απόλλωνα, του Αλέξανδρου Νεράτζη και με την νεοειδηθής ΑΠΑΕ, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και να υπάρχει μια συνεργασία των πλευρών και από εμάς και από τις ομάδες. Οι δικές μας προτάσεις ποιες είναι προς τα σωματεία. Ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, οι 12-13 Απόλλωνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κάθε αγωνιστική από του χρόνου, το νέο πρωτάθλημα θα συμμετέχουν και στη Β' Εθνική, να καλούμε κάθε σωματείο αναγωνιστική. Είναι 14 οι αγωνιστικές, 15. Την πρώτη αγωνιστική που παράδειγμα τους κάνει να καλύψουμε τον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης, τη δεύτερη τον Απόλλωνα Αγίου Γεωργίου, τον Απόλλωνα Ραχώνας, τον Απόλλωνα Σταυρούπολης και ούτω καθεξής. Είτε σαν την κανονική του ομάδα, αλλά επειδή είναι πολύ λογικό να υπάρχουν υποχρεώσεις, μπορούν να φέρουν τους μικρούς, μια ακαδημία, ένα τμήμα, να γνωρίσει το γήπεδο, να έρθουν σε καταστάσεις, να δουν ένα παιχνίδι. Ωραία, να αρχίσουμε σιγά σιγά να δενόμαστε και εσείς που θα έρχεστε να δένεστε με την ομάδα. Γιατί εμείς το είδαμε από τον Απόλλωνα, εγώ δεν είμαι Καλαμαριώτης, ας πούμε, είμαι Σταυροπολίτης. Ο πατέρας μου είπε μια κουβέντα. Όταν πέρασε από το πίσω μέρος του εγκεφάλου ότι μπορεί να μην μπορούσα να είμαι Απόλλων. Μου είπε είμαστε πόντι, είμαστε Απόλλων. Τελεία. Έβαλε τελεία, δεν έβαλε κόμμα. Είμαστε πόντι, είμαστε Απόλλων.